Θα σας πάω στα Χανιά, καλημερίζοντας και το Δήμαρχο Χανίων, τον κύριο Σημανδυράκη. Καλημέρα στα όμορφα Χανιά, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα στα Χανιά. Είμαστε καλά, είμαστε στις προετοιμασίες και εν ώψη της μεγάλης έκθεσης του Σαββάτου και σιγά σιγά σε πιο χειμωνιάτικους ρυθμούς. Έτσι, η Ελλάδα μετά την Επανάσταση, ας ξεκινήσω από εκεί. Καλλιτεχνική θησαυρή από την Συλλογή Κρασάκη, μια έκθεση η οποία ανοίγει 30 του μήνα στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων και θα παραμείνει δήμαρχη ανοιχτή νομίζω μέχρι και τις 30 Μαρτίου του 2022, έτσι. Πράγματι είναι μια έκθεση, μια παραγωγή ουσιαστικά, η μεγαλύτερη παραγωγή που έχει γίνει ποτέ από τη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων, με την έκθεση της πολύ μεγάλης και σπουδαίας συλλογής του Μιχάλη και της Τίνας Κρασάκη, του Ζεύγους Κρασάκη, που πρόκειται για συλλέκτες οι οποίοι έζησαν για περισσότερα από 30 χρόνια στην Γερμανία και αποφάσισαν να εκθέσουν για πρώτη φορά αυτό το θησαυρό τον οποίο έχουν στην κατοχή τους και έτσι εδώ και περίπου 1,5 χρόνο τόσο η Πινακοθήκη του Δήμου Χανίων όσο και το Πολυτεχνείο Κρήτης μαζί με πολλούς συντελεστές από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό προετοιμάζουν αυτό το γεγονός, προετοιμάζουν και τον κατάλογο, προετοιμάζουν και έχει γίνει η επιλογή των έργων που θα παρουσιαστούν και έχει γίνει και μια πολύ σημαντική δουλειά σε σχέση με την ψηφιακή, αν θέλετε, απεικόνηση και την ψηφιακή εμπειρία που θα προσφέρει πλέον η έκθεση στους επισκέπτες μέσα από μια δουλειά περισσότερων από 50 φοιτητών και καθηγητών του Πολυτεχνείου Κρήτης που έχουν εργαστεί στο κομμάτι αυτό. Άρα για μας εδώ στα Χανιά είναι μια σπουδαία στιγμή για τον πολιτισμό και είναι κυρίως και κάτι το οποίο επιδιώκουμε να δημιουργούμε καλλιτεχνικά γεγονότα στην περιφέρεια, να δείχνουμε ότι η περιφέρεια δεν φιλοξενεί απλά γεγονότα, αλλά δημιουργεί γεγονότα και μάλιστα όλο αυτό όταν γίνεται και με την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας και ιδιαίτερα με την τιμητική παρουσία της Προέδρου της κυρίας Κλαροπούλου το Σάββατο στα εγκαίνια της έκθεσης, είναι κάτι το οποίο μας κάνει να χαιρόμαστε ιδιαίτερα και είμαι σίγουρος ότι θα το απολαύσουν και ιδιαίτερα και ο κόσμος ο οποίος θα έρθει τους επόμενους μήνες εδώ στα Χανιά. Και νομίζω ότι πρέπει να το επισκεφτεί. Μία έκθεση, όπως λέτε, Δήμαρχε των Χανίων, η οποία προετοιμαζόταν, γιατί διοργανώνεται από το Δήμο Χανίων, προετοιμαζόταν 1,5 χρόνο και περιέχει δεκάδες από τα εκατοντάδες αντικείμενα της συλλογής Τίνας και Μιχάλη Κρασάκη, έτσι. Έτσι είναι και τα περισσότερα, αν όχι στο σύνολό τους από αυτά, έργα κυρίως του 19ου αιώνα, είναι έργα τα οποία θα εμφανιστούν και θα παρουσιαστούν στο κοινό για πρώτη φορά. Θα δούμε δηλαδή πίνακες Λίτρα, Γκίζη, θα δούμε πολλούς έτσι σπουδαίους Έλληνες αλλά και Γερμανούς ζωγράφους του 19ου αιώνα που δημιουργούν μια συνολική αφήγηση για την Ελλάδα μετά την Επανάσταση και μετά τη σύσταση του ελληνικού κράτους και μάλιστα με πολλά από τα εκθέματα να παρουσιάζουν ένα πολύ ιδιαίτερο έτσι ιστορικό ενδιαφέρον, καθώς αποτελούν τεκμήρια για που φωτίζουν τυχές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Όλα αυτά λοιπόν, όλη αυτή η συνολική αφήγηση της ιστορίας της χώρας μετά την Επανάσταση θα γίνει μέσα από τον τρόπο που έχει έτσι στηθεί η έκθεση και με τη βοήθεια των ψηφιακών μέσων που έχουν προσθεθεί μετά από την πολύ σημαντική και πρωτότυπη και πρωτοποριακή δουλειά του Πολυτεχνείου Κρήτης. Έβλεπα ότι το αφιέρωμα όλο αυτό συνοδεύεται από ένα πλούσια ικανογραφημένο κατάλογο πάρων πολλών σελίδων σε διαφορετικές εκδόσεις ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά, με κείμενα του ιστορικού τέχνης, επιμελητή των συλλογών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, του Θοδωρίκου Τσογιάννη, της Κατερίνας Χινά, συγγραφέας δημοσιογράφος ο Νίκος Ψηλάκης, του ιστορικού ερευνητή Ευτύχη Τζιρτζιλάκη, του επιμελητή της έκθεσης Δημήτρη Ανδριαδάκη και βέβαια με τους χαιρετισμούς από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, από εσάς ως Δήμαρχο, από τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, όπως επίσης και τον Πρόεδρο της Πινακοθήκης Χανίων, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Έτσι είναι. Είναι λοιπόν μια δουλειά, όπως αντιλαμβάνεστε,
στην οποία έχουν συμμετάσχει πάρα πολλοί έτσι, αξιόλογοι άνθρωποι του χώρου του ο καθένας, σε μια προσπάθεια να βγει ένα όσο δυνατόν αρτιότερο αποτέλεσμα και στη βάση των όσων έχουμε δει μέχρι σήμερα και της ευκαιρίας που έχω και εγώ να παρακολουθώ στενά την προετοιμασία αλλά και τον κατάλογο τον οποίο εκδώσαμε, πρέπει να σας πω ότι αυτή η συλλογή δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από συλλογές που συναντάμε σε πολύ μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού. Είναι λοιπόν μια απόδειξη ότι τα σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα, αρκεί να υπάρχει η διάθεση και αρκεί να υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι που θα στήσουν την ομάδα έργου για να μπορέσουν να τα υλοποιήσουν. Mm-hmm. Είμαι σίγουρος mm-hmm. ότι και αυτό προέκρινε και η Προεδρία της Δημοκρατίας μας έδωσε την αιγίδα και εξετάζοντας βέβαια και ανταποκρινόμενοι θετικά και στο δικό μας αίτημα να παραστεί η εγκαίνεια της έκθεσης, νομίζω ότι αυτό δηλώνεται. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι σημαντικό και για τους κατοίκους των Χανίων, της Κρήτης και τους επισκέπτες με την αφορμή της επίσκεψής του στα Χανιά, που γνωρίζουμε ότι είναι ένα μέρος που συγκεντρώνει την προτίμηση του κόσμου, να μπορεί να απολαύσει και έναν ακόμα έτσι, πολιτιστικό θησαυρό που θα βρίσκεται τους επόμενους μήνες στην δημοτική μας πινακοθήκη. Αυτό είναι και το σημαντικό, κύριε Σημανδυράκη, ότι θα έχουμε τη δυνατότητα, όσοι δεν έχουμε την τύχη να είμαστε στην δίπλα γειτονιά για να μπορούμε να επισκεφθούμε την δημοτική πινακοθήκη Χανίων, ότι από τη στιγμή που θα λειτουργεί μέχρι τις 30 του Μάρτη 2022, ότι μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες για τις ώρες λειτουργίας της έκθεσης αυτής, έτσι ώστε να μπορούμε όλοι μας, επειδή είναι πολύ πολύ σημαντική, να μπορέσουμε όλοι μας σε αυτή τη βόλτα, σε αυτή την εκδρομή να επισκεφθούμε για αυτό το σκοπό τα Χανιά και να φτάσουμε στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανιών. Ακριβώς, και είμαι σίγουρος ότι τόσο εικόνες που θα βγουν τις επόμενες μέρες όσο και εντυπώσεις των ανθρώπων που θα επισκεφτούν τη Δημοτική Πινακοθήκη θα προκαλέσουν ακόμα μεγαλύτερα το ενδιαφέρον του κόσμου, ώστε όλη αυτή η προσπάθεια να βρει τελικά τον αποδέκτο τελικό, που είναι ο κάθε ένας ο οποίος μπαίνει στη διαδικασία να αναζητήσει μέσω της τέχνης την ιστορία και να δούμε καλύτερα ακόμα mm-hmm. το πλαίσιο ιδιαίτερα της επετείου των 200 χρόνων από την Επανάσταση το σήμερα. Κύριε Δημαρχέ, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά. Να είστε καλά, χρόνια πολλά, καλή σας ημέρα.